Γραμματάρχης μηχανικού Κορκότζολης στο Μιστοκλής. Εδώ. Πάρε στραντα εδώ. Και πάμε για καινούργιο. Αξιότητε κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην κοινότητά μας. Σας ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε, μας δώσατε μεγάλη χαρά, γιατί στην ιστορία μου πρώτη φορά έρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ στην Οργάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοίξτε μόνο λίγο από το πλάι. Σας έχω χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή σας. Είστε άνθρωποι φιλόξενοι, το ξέρω, ευγενικοί και αισθάνομαι μεγάλη ευχαρίστηση που είμαι μαζί σας. Έρχομαι να σας βεβαιώσω για ορισμένα πράγματα και να σας εξηγήσω το σκοπό της επισκέψεώς μου. Οι επισκέψεις μου έχει σαν σκοπό να σας βεβαιώσει για την αγάπη του τόπου, του κράτους απέναντί σας, για το γεγονός ότι και εγώ προσωπικώς, αλλά και όλες οι αρχές του τόπου δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και θεωρούμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε Έλληνες πολίτες με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Μπορεί να υπήρχαν παράπονα στο παρελθόν και δεν τα αγνώ. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα τα εξαλείψουμε ολοκληρωτικά, ότι δεν θα υπάρχει στο μέλλον κανένα παράπονο, ότι θα μπορούμε να συζητούμε μεταξύ μας για όλα τα προβλήματα με την ειλικρίνεια που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να εκφράσω με την επισκεψή μου αυτή επίσης, και λυπούμαι ότι δεν είμαι σε θέση λόγω της καθυστερήσεως να μεταβώ στο φυλάκιο, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο για να επισκεφθώ περισσότερα φυλάκια, όπως περισσότερο χρόνο για να επισκεφθώ και περισσότερες κοινότητες. Μπορεί στο μέλλον, και το ελπίζω, και μπορώ κατά κάποιον τρόπο και να το διαβεβαιώσω, να ξαναγυρίσω στην περιοχή αυτή που είναι τόσο όμορφη, για να γνωρίσω και τις υπόλοιπες κοινότητες, για να επισκεφθώ και τα άλλα μέρη, για να γνωρίσω και τους ανθρώπους ένα προς έναν αν είναι δυνατόν και να τους χαιρετήσω από κοντά. Χαίρομαι που βλέπω την προκοπή του τόπου. Γενικότερα μιλάω για όλη τη Θράκη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η προκοπή μπορεί να συνεχιστεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Τα χρόνια που έρχονται θα είναι καλύτερα από τα χρόνια που πέρασαν. Και αυτός πρέπει να είναι ένας γενικός στόχος μας, μια γενική προσπάθεια. Είμαστε σε θέση να προκόψουμε περισσότερο γιατί έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Γιατί μπορούμε να συγκριθούμε ανέτος με όλα τα γειτονικά κράτη και να δείξουμε την υπεροχή μας, μια υπεροχή η οποία αρμόζει σε ανθρώπους δημοκρατικούς, σε ανθρώπους εργατικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προκόψουν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Χαίρομαι όταν βλέπω τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά που είναι το μέλλον του τόπου, η ελπίδα και το στήριγμα της χώρας. Τα παιδιά που με την ομορφιά της νεανικής τους ηλικίας μας δίνουν και σε εμάς τους μεγαλύτερους το κουράγιο να φανταζόμαστε ότι θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός κάθε γενιάς, να προετοιμάζει τα πράγματα ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζήσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και έχουμε επίσης να σας ευχηθώ σε όλους με τον καινούργιο χρόνο που πλησιάζει χρόνια πολλά. Υγεία προπαντός, να είσαστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας και να είχατε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν όλες οι προσδοκίες σας κατά το δυνατόν και όλες οι ελπίδες σας. Οι άνθρωποι έχουν πάντοτε περισσότερες προσδοκίες από ό,τι μπορούν να επιτύχουν. Αλλά αυτό είναι σημαντικό και σπουδαίο, γιατί όταν κανείς έχει προσδοκίες και ελπίδες, καταβάλει την προσπάθεια που χρειάζεται και που απαιτείται για να τις πραγματοποιήσει. Σας εύχομαι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά,
για τον ευγενικό και φιλόξενο τρόπο που με υποδεχτήκατε, να πραγματοποιήσει όλο το χωριό και όλοι οι κάτοικοι τις προσδοκίες τις οποίες έχουν με τον καινούριο χρόνο ο οποίος θα έρθει. Άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και σας εύχομαι για προσωπικώς υγεία και κάθε χαρά. Πού πάμε? Και μετά ακολουθήθηκε. Εδώ, προχώρα. Κάνε κάτι εκεί πάνω. Πήγε μόνο. Ναι, εντάξει. Έχει κάποια ομάδα από το σπίτι του. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Κάνουμε γήπεδο τώρα. Το γήπεδο να κάνουμε και να κάνουμε το μάτι. Σε αυτό που είπαμε για την Καράρα και το ρέμα το καθαρίσουμε αυτό σε λεφτά και βάλουμε και δεύτερα, περιμένω πρόταση. Αυτό. Καλά. Βάλε το καλά παλιά. Βάλε και αυτό από πίσω. Δεν μπορώ να σας χαιρετήσω όλους, το συγγνώμη να είναι. Είστε καλά. Η καλλιέργεια στην καπνά είναι εδώ, τι γεια σας παιδιά. Δεν μου είπατε σε ποια τάξη πας. Α, ντρέπεσαι καλά. Α, είσαι καλό παιδί εσύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αστιφύλακας Μαριάνος Γιώργιος. Έπα μου! Αν! Παραπάντα! Αν! Αλλαγή γύρω... Κύριες Παναγιώτης, διοικητής πρώτου λόγου 50 δεκατάμα του φασισμού. Κλείναν! Επιδέξτε! Ξεπ! Αποθέσατε! Αν! Συγγνώμη. Κλείναν! Επαρίστε! Λοχίας Μεσικού Μουρλάς Γεώργιος! Αρχιφύλακας Ελληνικού Φυλακίου Φαντάρος! Πάμε παιδιά που δεν μπορούσα να ανέβω επάνω στο φυλάκιο, έχουμε καθυστερήσει πολύ γι' αυτό. Από πού είσαι? Από την Αθήνα, κύριε Πρόεδρε. Αγρότης, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Δεκανέας πεζικού κούτους Κυριάκους. Από Αργολίδα είμαι. Ερμιώνη. Είσαι από ωραίο μέρος, παρακαλώ. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Στρατιώτης Πεζικού Αγρανίου της Πυρίδων, υφεκιοφόρος. Κύριε, εσύ από πού είσαι? Από Αθήνα, κύριε Πρόεδρε. Είμαι τελειόφυτος δίκης επιχειρήσεων. Τι? Με μάστερ στην Αγγλία. Βάλεις, κάνει μάστερ στην Αγγλία. Βάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πανεπιστήμιο στον Άγιο. Ιδιωτική σχολή. Εδώ και μετά έκαμε μάστερ. Αμερικάνικο κολέγιο. Χρόνια πολλά, παιδί μου, και καλή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στρατιώτης Πεζικού Πλεύρας Κωνσταντίνος, υφεκιοφόρος.
Σηκώστε από πού είστε. Από τι να βολάει, θα έχεις κυρία πρώτα. Δεν να βολάει. Μάλιστα. Έχω καιρό να περάσω, αγρός. Είναι σκουλά. Θέλω να βολάει, κύριε πρώτα. Τι ασχολείστε. Αγρότης, κύριε πρώτα. Στρατιώτης πεζικού Τούσας Βασίλος της Αιχιοφόρος. Πώς το καιρό έχεις μετά. 9 μήνες 10. Έχεις λίγο ακόμα. Άλλο τόσο. Πρώτα, εδώ υπηρετούσες πάντοτε ή έχεις μετατεθεί. Έχω μετατεθεί από τον κύριο Συντάκη, από τον Μαμάδο Συντάκη. Από τον κύριο Συντάκη. Σε ίσα από τον κύριο Συντάκη. Τι επαγγελμάς. Έχω μετατεθεί και οικονομία. Μουσικός και επάγγελμα. Είμαι στρατιώτης πεζικού του Αντίλας Φώτης, ειδικότητα τυφεκεφόρος. Είμαι ιδιωτική σου ζωή. Ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μουσικός, κύριε Πρόεδρε. Και παίζεις κορνέτα, τι είναι. Μάλιστα. Μπράβο. Ασκείς και την μουσική ως επάγγελμα ή μόνο με. Ναι, μέχρι τώρα πριν το εξαιρετικό την ασκούσα. Στρατιώτης φυσικού βόγιας Χρήστος. Πού είσαι. Από τη Λάρισα. Εσύ δεν την παίζεις επαγγελματικά την κιθάρα. Επαγγελματικά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Στρατιώτης φυσικού Καραβός Δημήτριος. Από πού είσαι, Δημήτριο. Από τη Λάρισα. Εκεί πήγαινε. Και ο άλλος εκεί πίσω. Εάν είναι μια καλή σχετικός χρονιά με την ποσόστοση, τι εισόδημα θα έχει ένας οικογενειάρχης από τον καπνό. Άμα πάει η χρονιά καλή, μπορεί να έχει 3-4 εκατομμύρια. Ναι. Και φέτος οι τιμές πώς ήταν οι τελευταίες. Οι τιμές ήταν 1.800. 1.600-1.800. Θα πάρει στις 2. Κύριε Πρόεδρε, οι τιμές είναι καλές. Αυτά δεν γίνεται βασικά. Ποιες είναι τα παιδιά. Να το πείσουμε. Και πάλι παιδιά. Χαιρετώ όλους. Ευχαριστώ για όλους.
χέρι, για το χέρι, για το χέρι. Έλα. Έλα. Σε υψόμετρο 1500 μέτρα βρισκόμαστε ακριβώς πίσω μου, στα σύνορα με την Βουλγαρία. Τα φυλάκια τα οποία φαίνονται ακριβώς πίσω είναι φυλάκια όπου συναντώνται οι Έλληνες και οι Βούλγαροι φαντάροι. Σε υψόμετρο λοιπόν 1500 μέτρων αναμένουμε εδώ ακριβώς πάνω από το χωριό Οργάνη και δίπλα στον οικισμό Κίμη τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, ο οποίος για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού κράτους, τα τελευταία 160 χρόνια, οπότε και υφίσταται, επισκέπτεται την παραμεθόρια ζώνη της ορεινής Θράκης, την παραμεθόρια ζώνη, την ορεινή ζώνη του νομού Ροδόπης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σαφές πολιτικό μήνυμα που καταδεικνύει πρώτον την αταλάντευτη πορεία της πολιτικής, πολιτιακής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμες για τον τόπο μας ημέρες, παραμονές του νέου έτους και με δεδομένη την εξέλιξη των εθνικών και εσωτερικών μας ζητημάτων, και βεβαίως το καταδεικνύεται με την σημερινή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εδώ, η απόφαση, η αμετάκλητη απόφαση του ελληνικού κράτους ώστε να προωθηθούν τα ζητήματα της περιοχής της Θράκης, της ορεινής Ροδόπης, των ανθρώπων οι οποίοι διαβιούν εδώ, των Πομάκων, των μουσουλμάνων αυτών κατοίκων, οι οποίοι χρόνια τώρα, στη πλαίσια της πολιτικής της κατηγοριοποίησης που άσκησαν οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, όλες οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και 50 χρόνια, δεν θεωρούνται κάτοικοι και άνθρωποι δευτέρας κατηγορίας. Αυτά λοιπόν όλα τερματίζονται με τον πλέον επίσημο τρόπο εδώ, λίγα χιλιόμετρα πάνω από την Οργάνη, στο φυλάκιο Φαντάρος, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με αυτήν τη συμβολική του επίσκεψη δίνει το μήνυμα για μια νέα αρχή στην πολιτική σκέψη, πρακτική, βούληση και πράξη του ελληνικού κράτους. Καλημέρα, παιδιά. Το σχολείο που είναι. Το γυμνάσιο είναι αυτό. Και πάμε για καινούργιο. Θα σας βεβαιώσω για ορισμένα πράγματα και να σας εξηγήσω το σκοπό της επισκεψιός μου. Οι επισκεψεις μου έχει σαν σκοπό να σας βεβαιώσει
για την αγάπη του τόπου, του κράτους απέναντί σας, για το γεγονός ότι και εγώ προσωπικώς, αλλά και όλες οι αρχές του τόπου δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και θεωρούμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο, είμαστε Έλληνες πολίτες με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Μπορεί να υπήρχαν παράπονα στο παρελθόν και δεν τα αγνώ. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα τα εξαλείψουμε ολοκληρωτικά, ότι δεν θα υπάρχει στο μέλλον κανένα παράπονο, ότι θα μπορούμε να συζητούμε μεταξύ μας για όλα τα προβλήματα με την ειλικρίνεια που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα και προηγουμένως, γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να εκφράσω με την επισκεψή μου αυτή επίσης, και λυπούμαι ότι δεν είμαι σε θέση λόγω της καθυστερήσεως να μεταβώ στο φυλάκιο, την αγάπη μου και την εκτιμήσή μου προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, και θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο για να επισκεφθώ περισσότερα φυλάκια, όπως περισσότερο χρόνο για να επισκεφθώ και περισσότερες κοινότητες. Μπορεί στο μέλλον, και το ελπίζω και μπορώ κατά κάποιον τρόπο και να το διαβεβαιώσω, να ξαναγυρίσω στην περιοχή αυτή που είναι τόσο όμορφη, για να γνωρίσω και τις υπόλοιπες κοινότητες, για να επισκεφθώ και τα άλλα μέρη, για να γνωρίσω και τους ανθρώπους ένα προς έναν αν είναι δυνατόν και να τους χαιρετήσω από κοντά. Γέρο που βλέπω εποχή μας, μια υπεροχή η οποία αρμόζει σε ανθρώπους δημοκρατικούς, και όταν κανείς έχει προσδοκίες και ελπίδες για προσωπική. Οι καλλιέργειες καπνά είναι εδώ, τι βάζετε? Χρόνια πολλά. Αστιφύλακας Μαριάνος Γιώργιος. Χρόνια πολλά. Αστιφύλακας Αρβουδιάης Αθανάσιος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Από τι να βολάρεις έτσι, κύριε Πρόεδρε? Μάλιστα. Το καιρό να περάσει, να βρεώσει. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Αγρότης, κύριε Πρόεδρε. Στρατιώτης πεζικού Τούσιας Βασίλειος Τυφεκιοφόρος. Και του χωρισμού ο πόνος άσχημα της στην καρδιά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά, καλή. Στρατιωτικό, την ασκούσα. Στρατιώτης φυσικού βόγιας Χρήστος. Χρήστο, από πού είσαι? Από τη Λάρισα. Εσύ δεν την παίζεις επαγγελματικά την κιθάρα? Επαγγελματικά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Στρατιώτης φυσικού Καραβός Δημήτριος. Από πού είσαι, βρε Μίτσο? Από τη Λάρισα. Τη Λάρισα είσαι. Καλά. Γεώργιος. Από? Από Βάρη Αττικής. Από τη Βάρη. Ωραία μέρη. Παραλία. Πήρες άδεια τώρα τα τώρα τον Θεοφανίο. Θα πάει στον Θεοφανίο, στην τρίτη σειρά. Στρατιώτης πεζικού αυτοπούς Μιχάλης. Από πού είσαι, Μιχάλης? Από τη Λάρισα. Στρατιώτης πεζικού Ιεσέ Ιωάννης. Και εσύ είσαι μουσικός επαγγελματίας ή όχι? Ερασιτεχνικά. Πολύ ωραία. Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, Φανής Κωνσταντίνος. Τι είναι δόκιμο εσύ, πώς την παίζεις το... Εγώ παίζω μπουζούκι επαγγελματικά. Παίζεις μπουζούκι, αλλά ξέρεις τα ακορντεόν. Και εννοείται ότι η παραγωγή του νομού μπορεί να φτάσει εκεί. Της χώρας επιτρέπεται να φτάσει μέχρι τις 27.000 τόνους σε ανατολικού τύπου. Αλλά εμείς παράγουμε λιγότερο. Η χώρα μας παράγει 22.500. Γιατί δεν γιατί καλύπτουμε όλοι? Γιατί εσωτερικά δεν φταίει η ώρα.
Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση να μας κάνετε. Δήλωση άλλη. Είπαμε τα χρόνια πολλά. Απλώς θέλω να εκφράσω άλλη μια φορά την ευχαριστησή μου και την ικανοποίησή μου ότι μου δίδεται η ευκαιρία να επισκεφθώ την Οργάνη και να μεταφέρω στους κατοίκους της τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των υπολείπων Ελλήνων. Η επιλογή σας ήταν τυχαία ή διαλέξατε ιδίως αυτό καταρχήν, το χωριό? Πάντοτε τυχαία είναι υπό την έννοια ότι αφού δεν μπορείτε να πάτε σε όλα θα επιλέξετε ορισμένα από αυτά. Μάλιστα. Και η επιλογή δεν γίνεται με ορισμένα κριτήρια παρά μόνο με τη διευκόλυνση της μεταβάσεως. Ευχαριστούμε. Είσαι ο κύριος Γενικός. Ευχαριστούμε.